Πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε να πούμε καλημέρα στον Νίκο Νανούρη, ανταποκριτή του Action 24. Καλό το παιδί μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε εδώ στον Γιώργο. Να ζήσετε, Γιώργο. Και στα δικά σου, Νίκο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Είχαμε τον Τούρκο πρόεδρο. Ταγί Περντογάν καταδίκασε την απόπειρα δολοφονία σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ. Σωστά, Νίκο. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την Τουρκία, η απόπειρα δολοφονία του τέλος Αμερικάνου πρόεδρου. Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν από τους πρώτους ηγέτες που έσπευσε να κάνει μια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Καταδίκασε βεβαίως το συγκεκριμένο περιστατικό. Ξέφρασε την ελπίδα του ότι η έρευνα θα κυλήσει ομαλά και με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να μην επισκιαστούν οι αμερικανικές εκλογές. Και ξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι υποκινητές πίσω από αυτή την απόπειρα δολοφονίας θα οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη. Και εξέφρασε βεβαίως και τη συμπαράθεση του στον φίλο και σύμμαχο αμερικανικό λαό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Είχαμε και μια ανακοίνωση και από το Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, όπου δηλώνει: η απόπειρα δολοφονίας αποτελεί επίθεση στη βούληση του λαού. Η παρέμβαση με πολιτική βία ή πραξικοπήματα και άλλα παράνομα μέσα είναι απαράδεκτη και εκφράζεται η ελπίδα οι εκλογές να διεξαχθούν στις ΗΠΑ σε ένα ειρηνικό περιβάλλον. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως, όπως είπαμε, απασχολεί και την Τουρκία, απασχολεί και σήμερα τον τουρκικό τύπο, είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα και όπως και ολόκληρο ο πλανήτη. Εσύ συγκλονίζεται από τη συγκεκριμένη απόπειρα δολοφονία. Πάντως ο Ερντογάν ήταν. Έτσι, ήταν το μοντέλο ηγέτη με το οποίο όταν ήταν πρόεδρος ο Τραμπ τα πήγαινε καλά. Δηλαδή ο Τραμπ τους πολύ δημοκρατικά εκλεγμένους δεν τους πολύ γούσταρε. Ενώ τύποι σαν τον Ερντογάν ήταν, θα έλεγε κανείς, οι αγαπημένοι του συνομιλητές. Τα βρίσκαν. Υπήρχε ένας κώδικας επικοινωνίας, ένας κώδικας συνεννόησης κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, κατά ψέματα και με τον Ταγί Περντογάν. Υπήρχε μια συνεννόηση, βεβαίως υπήρχαν και προβλήματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, βρίσκαν τον τρόπο πάντα να λύνονται. Υπήρχε ένας κώδικας επικοινωνίας. Μάλιστα. Και μάλιστα για την επίθεση, να πούμε ότι είχαμε έτσι την τοποθέτηση από όλους τους ηγέτες, οι οποίοι καταδίκασαν σαφώς από τη μία και από την άλλη εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους. Για πάμε τώρα, Νίκο μου, γιατί είμαστε λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και φαίνεται ότι η Τουρκία συνεχίζει λίγο την προκλητική της στάση. Ναι, είμαστε 5 μέρες λοιπόν πριν την 50η επέτειο της εισβολής του Ατίδα στην Κύπρο και βλέπουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες, βλέπουμε πάρα πολλές τοποθετήσεις Τούρκων αξιωματούχων. Ο Γιασάρ Γκιουλέρε αυτό το Σαββατοκύριακο έκανε δύο σχετικές τοποθετήσεις σχετικά με το Κυπριακό. Αλλά η πιο σημαντική θεωρούμε ότι είναι αυτή που έγινε στο Πρακτορείο Ανατολού, όπου αφού υπεραμύθηκε τη τουρκική εισβολή, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήταν σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο, η Τουρκία τότε λειτουργήσε ως εγγυήτρια δύναμη και αν δεν υπάρχει αίμα και δάκρυα στο νησί σήμερα, σύμφωνα με τον Γιασάρ Γκιουλέρ, ευθύνεται η τουρκική εισβολή, όπως υποστήριξε ο ίδιος. Μίλησε πάλι για δύο κράτη, για ότι είναι πλέον μονόδρομος η λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι η στοχοποίηση που με αφορμή και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και είναι ο δεύτερος Τούρκος αξιωματούχος, το Χακάν Φιντάν, ο οποίος το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Ουσιαστικά τι δήλωσε? Δήλωσε ότι η Τουρκία έχει παρατηρηθεί ότι τελευταία, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναπτύσσει στρατεύματα στο νησί χωρίς την άδεια των Τουρκοκυπριών. Έχει παρατηρηθεί, λέει, ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις αναπτύσσουν στρατεύματα με το πρόσχημα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας. Είναι το πρώτο. Παράλληλα, λέει ότι υπάρχουν χώρες όπως. Ποιος εννοεί, Ρενικό, μισό λεπτάκι, να καταλάβουμε. Τι θέλει να πει ο Γκιουλέρ τώρα, ποιος εννοεί, ποια στρατεύματα εννοεί? Όταν λέει ευρωπαϊκές δυνάμεις, φανταζόμαστε εννοεί τη Γαλλία, εννοεί τη Γερμανία, από ό,τι άφησε να εννοηθεί. Και όταν λέει για άλλες χώρες οι οποίες εκμεταλλεύονται τα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρεται στις ΗΠΑ, αναφέρεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου με το πρόστιμα, λέει, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αναπτύσσουν στρατεύματα. Αυτό θέτει θέμα παράλληλα ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων. Γιατί, δηλαδή, σύμμαχοι δεν είναι των Τούρκων τουλάχιστον οι Αμερικάνοι? Ποιο είναι το πρόβλημα? Εγώ νομίζω ότι εξακολουθούν δια της πλαγίας και ύπουλα να συντηρούν τη συζήτηση ότι οι Ισραηλινοί έχουν διευκολύνσεις στο νησί. Ακριβώς, και εκεί θέλει να καταλήξει ο Γιασάρ Γκιουλέρη, ο Υπουργός Άμυνας. Θεωρεί λοιπόν ότι όσο γίνονται κάποιες
στρατιωτικές ενέργειες από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με, με εκτίμηση του Γιασάρ Γιουλέρ, μπορούν να φέρουν φωτιά στη Μέση Ανατολή, αυτό που είχε πει δηλαδή και ο Χακάν Φιτάν. Κάτι που είχε πει πρώτη φορά ο Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, που είχε στοχοποιήσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και όλο αυτό θέτει θέμα, ένα γενικότερο θέμα ασφάλειας του Κυπρίου και η Τουρκία δήλωσε θα συνεχίζει να υπερασπίζεται, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες κατά των παράνομων δραστηριοτήτων, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Είναι και πολλές οι αναλύσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Και στο πρακτορείο Ανατολού είχαμε αναφέρει. Και όσο πλησιάζουμε και την ημέρα, Νίκο, ακριβώς. Έτσι όσο πλησιάζουμε τις 20 Ιουλίου. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρα θέμα στοχοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με αφορμή της εξέλιξης στη Μέση Ανατολή. Νίκο, για πες μας τώρα για αυτά τα παράπονα που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος του Σόλτς μετά και τα Eurofighter. Τι ακριβώς? Ναι, δεν είναι μόνο. Ναι, οι σχέσεις της Τουρκίας και Γερμανίας δεν έχουν υπάρχει μόνο πρόβλημα όσον αφορά την προμήθεια των Eurofighter. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Υπάρχουν κάποιες τουρμπίνες που περιμένει η Τουρκία να παραλάβει από τη Γερμανία για το εργοστάσιο Ακούγιο, προορίζονται, το πυρηνικό εργοστάσιο Ακούγιο, οι οποίες δεν έχουν παρεδέχεται ακόμα στην Τουρκία, είναι ακόμα στην γερμανικά τελωνία. Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος κατά την επιστροφή του από την Ουάσιγκτον, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την ενόχλησή του, την πραγματική ενόχλησή του, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, προς τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς για την καθυστέρηση. Υπάρχουν και άλλα εξαρτήματα για τις φρεγάτες που να φυγούνται εδώ στην Τουρκία, που και αυτές έχουν καθυστερήσει με τον Τούρκο πρόεδρο, συν το γεγονός ότι υπάρχει και το θέμα των Eurofighters, τα οποία ακόμα η Τουρκία περιμένει και, όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, περιμένει σύντομα μια θετική ανταπόκριση. Βλέπουμε δηλαδή ένα Έχω την εντύπωση ότι ο στριφνός καγκελάριος Σόλτς τον γλεντάει λίγο τον Ερντογάν. Γιατί το λέω αυτό? Τη στιγμή που ο Ερντογάν διαπραγματεύεται και δεν πρόκειται να πάρει προφανώς ποτέ Eurofighter, ο Γερμανός τι κάνει? Του κρατάει τις τουρμπίνες του πυρηνικού εργοστασίου στη Γερμανία. Ο Ερντογάν δανείστηκε τεχνογνωσία από τον Πούτιν προκειμένου να φτιάξει τους αντιδραστήρες του πυρηνικού εργοστασίου και ο Γερμανός του λέει μισό λεπτάκι γιατί εγώ θέλω να δω αν θα σου δώσω τις τουρμπίνες. Οπότε υπάρχει. Νομίζω ότι ένα σχετικό γλέντι υπάρχει εδώ πέρα το οποίο γίνεται. Και ένα ζητηματάκι. Είναι το γεγονός να προσθέσουμε πέρα από τις σχέσεις με το Βερολίνο και τα μαθητικά Eurofighter που αργούν, έχουμε και τα F-16 τα οποία υπάρχει εκεί θέμα. Μάλιστα, Νίκο. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Θα τα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Νανούρης από Κωνσταντινούπολη.